απαντήσουμε με το φίλο. Να πούμε με την άδερφο εργασία. Hello sir. Hello sir. How are you doing? Good morning. 68,000. Bro, 16,000. Καρνιβάλι, πάρα πολύ καλημέρα από Ντουμπάι. Σήμερα είναι μια λίγο special μέρα για μας εδώ πέρα, γιατί έχουμε έρθει να κάνουμε λίγο κάτι εκτός από τα νερά μας. Κύριε Γιάννη, πολύ καλησπέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Που έχουμε έρθει. Τι έχουμε έρθει να κάνουμε σήμερα σε αυτό εδώ το χώρο? Λοιπόν, έχουμε έρθει σήμερα να πάρουμε ένα χούραγαν. Καλά τα λέω. Καλά τα λες. Το αμάξι λίγο πιο κάτω μας περιμένει. Δεν το έχουμε δει ακόμα από κοντά. Κάναμε ένα stop, γιατί περνώντας από αυτή τη μάντρα είδαμε πολλά εργαλεία. Ένα παλό εδώ πέρα, αμεγγέ, έτσι live, G63. Από εκεί πέρα έχει 4-5 Range Rover. Έχει μητρία. Γενικά να δείξουμε λίγο στον κόσμο το τι συμβαίνει εδώ πέρα με τα αυτοκίνητα και ποιες είναι οι τιμές τους. Είναι λίγο γάμισε έντεφαση εδώ με τα αυτοκίνητα. Ξεφεύγει. Χάμερ εδώ πέρα, βλέπω Range Rover, βλέπω. Καναπλό έχετε, κυκλοφορείτε με καναπλό εδώ, ρε. Τι θα πάρεις για δεύτερο? Έχουμε κλείσει αμάξι, ρε. Θα ρωτήσουμε λίγο τιμές εδώ πέρα να κάνουμε λίγο πασάρια. Για να δούμε τι έχει. Να βλέπουμε ένα Aston Martin εδώ. Δείτε εδώ πέρα. Αυτά είναι τα Escalade. Στην Ελλάδα αυτά δεν παίζουν. Τέτοια Ελλάδα δεν έχουμε, αδερφέ. Ποτέ. Είναι τεράστια εντωμεταξύ έτσι. Λέγαμε σε τα, είναι ζώο ολόκληρο. Τραβάω με full wide και δείτε πώς φαίνεται. Είναι πιο ψηλό από μένα. Εδώ Chevrolet, GMC και αυτά είναι τρομερά. Και άλλο GMC. Μετά έχει Raptors. Έχει SVR εδώ πέρα μπλε καινούριο. Πάρτε εδώ πέρα. Δείτε εδώ. Ένα Bentley Jeep. Genesis, αυτό what the fuck, δεν ξέρω καν τι είναι, το βλέπω πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν ξέρω καν πόσα στρέμματα. Τα οποία είναι όλα μάντρες. Όλα μάντρες. Υπάρχουν εδώ, ξέρω, χιλιάδες αυτοκίνητα εδώ πέρα. Και κάθε μάντρα έχει τα δικά της. Εμάς νομίζω η μάντρα που μας περιμένει το Huracan είναι κάτω-κάτω. Και ανυπομονούμε να πάμε να το δούμε, να σας πω την αλήθεια. Nice. Bet well, right? Μαλάκα. Όλο δέρμα. Τον έχει μπροστά το μοντέρ, ε. Ναι, μπροστά. Βρήκαμε το Mi 4. Είναι σωστό καγκούρικο Mi 4, ρε φίλε. Με φουσκώματα, με αρδομές, με τα όλα του. Είστε έτοιμοι? Πάρτε εδώ εργαλείο. Με carbon diffuser, carbon αρδομή, carbon lip, φουσκώματα. Όπως πρέπει. Carbon side skirts, carbon οροφή. Μαλακά, είναι εργαλείο, όχι μαλακίες. Αγαπάμε, μπρο, δεν αγαπάμε. Εδώ, σωστή ξαπλώστρα, ναι. Δες εδώ, μπρο. Battle Aero. Γάμι σέτα. Πολύ σοβαρό, μαγκής. Και αυτό, όπως είπαμε, μπορεί να έχει 30.000. Εδώ, για εσάς τους κάγκουρες. Golf R. Αλλά και σε εδώ πρέπει να έρθουμε να μείνουμε. Να έχουμε όλη εργαλεία. Πάρα γαμηθεί. Brother, how are you? Hello. Good morning, sir. Is there a problem with the camera? No problem. All right. Thank you. We are looking for the Golf R. I want to take just the price. For the Golf R. Right there. This Golf R 2017. This is 68,000. 68,000. Bro, 16,000. 16,000. 16,17. Yes, Golf R. You have the keys. 68. Αλλά χωρίς να κάνουμε τώρα μέσα παζαριά. Ναι, τίποτα, έτσι ξέρω. Είναι 17,5. Το παίρνεις 16 για πλάκα, πιστεύω, 15. Ναι. Εδώ με παζάρι. Και η διαδικασία μετά, ας πούμε, όχι να θελονήσεις, να το παίρνεις στην ασφάλεια, ασφάλεια τα λοιπά. Θα σου πάει τελειωμένο 18, ένα 500, maximum. Ναι, 18 ναι. Χωρίς παζάρια εννοείς. Χωρίς παζάρια, χωρίς τίποτα. Τίποτα, ενώ ξέρω. Ένα 15 το παίρνουμε σε ευρώ. Γερμανικό αυτοκίνητο. Thank you very much, brother. Have a nice day. Νομίζω φτάνουμε. Φτάνουμε, αδερφέ, στη φάση. Αδερφέ, φτάνουμε στο εργαλείο. Εντάξει, αυτό. Πούμε ότι το έχουμε ψάξει το αυτοκίνητο. Έχω ψάξει 1,5 μήνα τώρα. Πριν έρθω εδώ πέρα πάλι πίσω στο Dubai. Έχω αρχίσει και ψάχνω για το Huracan. Και το εργαλείο. Εγώ θυμάμαι που είχε δείξει άλλα 2-3 πριν. Άλλα 2-3 πριν. Δεν κάνανε τελικά. Ψαχνώ να έκανε. Έλανε. Μηχανικού μου κτλ. Δεν κάνανε. Βρήκαμε το κατάλληλο. Έχουμε μιλήσει την τιμή ήδη. Και πάμε να δούμε τώρα. Μπρονάτο. Είστε έτοιμοι, κουφάλες. Το μωρό είναι μπροστά μας. Για βες, πριν το δείξω. Φαρές, είσαι here. Είστε έτοιμοι, κουφάλες. Πάρτε το. Πάρτε το μωρό. Για βες. Δεν έχεις να πεις πολλά, ε. Βιάζεται να το πάρει. Ναι, εδώ είναι αυτός που το έχει. Καλώς, sir. Καλώς, sir. How are you doing? My boy, good morning. Finally. So, this is the car. This is the goddamn car, guys. Για έχω ανοίξει τις πόρτες. Για να του κάνουμε ένα γρήγορο check. Ναι. Θέλεις να μιλήσεις με αυτό, να δεις τι θα κάνεις. Τώρα μιλήσω, άνοιξες το αυτοκίνητο, να ρίξω μια ματιά. As we talk. Λοιπόν, δείτε εδώ interior, κόκκινο όλο. Μα αλλά ξεφεύγει η κατάσταση, έτσι. Πάνε μέσα για τα αντίλια. Λοιπόν, για να το δούμε εμείς λίγο. Huracan LP610.
τετρακίνητο. Δείτε πόσο χαμηλό είναι, σαύρα το αμάξι. Είναι σαύρα. Και το ασημί αυτή τη στιγμή στον ήλιο δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο γάμα τα γράφει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε σαν την καμερά, αλλά είναι τρομερό το αμάξι. Επίσης εδώ πέρα πίσω αεροτομή. Carbon. Εδώ πέρα οι καθρέφτες γράφουν κάτι στα αραβικά. Δεν ξέρω τι σημαίνουν αυτά. Προφανώς και δεν ξέρω. Και φαίνεται και πάρα πολύ προσεγμένο και μέσα. Δεν υπάρχουν τσαμπουκάδες στα δέρματα, στα πλαστικά. Τίποτα πουθενά. Ούτε εδώ πέρα. Φαίνεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση το αμάξι. Θέλει να κάνουμε και μια ματιά εδώ λίγο στα αυτοκίνητα. Τέκει ο φίλος, G63. Έχει Nissan Nismo. Έχει Mustang, SRT. Έχει εδώ πέρα σε 63, σε 63. Από εδώ τι έχουμε. Από εδώ έχουμε 63, AMG. AMG γνήσιο και εδώ πέρα. GLC 300. GLA 250 αν δεν κάνω λάθος. Κι άλλο σε 63. Και δίπλα, το πήρε το μάτι μου, όχι που δεν θα το παίρνε, ένα Mercedes Maybach. Το οποίο είναι full luxury αμάξι της Mercedes. Νομίζω η πιο luxury έκδοση γενικά της Mercedes που βγάζουν τα Maybach. Και είναι και πάρα πολύ σπάνια και πάρα πάρα πολύ ακριβά. Ορίστε. Πάμε τώρα μέσα μία γρήγορα. Οι άλλοι έχουν μπει μέσα, κάνουν τα δικά τους. Ελπίζω ο Γιάννης να του ρίξει κι άλλο την τιμή. Πάμε να δούμε πώς γίνεται η φάση εδώ πέρα. Πριν πάμε μέσα όμως, δώσουμε ένα φυλάκι στο μωρό, γιατί σε λίγο θα το πάρουμε μαζί μας. Και πρέπει να το προσέχουμε. Θα εξηγήσουμε τον κόσμο λίγο απλά η τέταρτη διαδικασία. Εμείς τα έχουμε βρει με τον άνθρωπο γενικά. Okay, με τιμές και όλα εννοείς, τα πάντα όλα. Okay, ναι, τα έχουμε βρει όλα. Τώρα το μόνο που μένει ουσιαστικά είναι να πάμε στο χτέο το αντίστοιχο εδώ πέρα. Okay. Έτσι. Να περάσει έλεγχο το αμάξι, δηλαδή ότι είναι κομπλέ. Next thing is to go to RTA, right? Yeah, if you don't want to go RTA, we can take the ID, original ID, yes. And we will handle everything. We will make visitation, insurance, everything, delivery home. Oh, you can deliver. Τίποτα. Παραλαμβάνει η φάση. Τα φύτητά μου του Dubai, πηγαίνει στο αντίστοιχο κτέο που λέγαμε. Του περνάει ένα τεστ του πεντάλεπτου, ότι το αυτοκίνητο είναι αερό. Είναι κομπλέ, οκ. Κτέο κανονικά δηλαδή. Περιμένουμε να βγει, εγώ δεν κάνω κάτι. Περιμένω αυτός να βγει απλά online η ασφάλεια. Παίρνει τις πινακίδες του και είναι έτοιμο. Οκ, okay, οπότε περιμένει. Το παραδίδει εμένα απλά στο σπίτι. Οκ, okay, φωτιά. Και okay, αυτό δηλαδή γίνεται μέσα σε 5 λεπτά. Δηλαδή μπορεί να το περιμένουμε εδώ πέρα 5-10 λεπτά. Να σας στείλει online, ξέρω εγώ όλα. Σε έναν τάρτο γιατί. Σε έναν τάρτο, οκ. Απλά περιμένουμε να ανέβει η ασφάλεια γιατί το έχουμε. Οκ. Okay. Οπότε είναι εύκολη η φάση εδώ πέρα. Ναι, η διαδικασία είναι τόσο απλή, τόσο γρήγορη στο Dubai. Οκ. Και εδώ πέρα γίνεται το αγοράζει το αμάξι με μετρητά ή με κάρτα. Εγώ με πήρα μια κάρτα να πει όσο κάτι. Ήρθε εδώ πέρα, blip. Και τέλος. Και that's it. Okay. Δεν έχει διαφορά δηλαδή, έτσι αλλιώς το αυτοκίνητο εδώ πέρα δεν κοιτάς να το δηλώσει με το τέλος τα λεφτά που αγοράζετε, είναι μία ή άλλη. Οκ, okay, καμία σχέση. Ναι, κατάλαβα. Δεν λειτουργεί σαν Ελλάδα καθόλου εδώ. So, okay. They will explain that you can buy the car here even with POS, just by swapping your card, yeah. Or by cash or anything. Transfer bank, anything. Crypto, okay, okay. Yeah, sure. Everything. Okay. That sounds good. Ποιο σε ενδιαφέρεται, είναι τόσο απλά. Τόσο απλά, ελάτε εδώ πέρα. Είναι σαν να αγοράσει μια μπλούζα κυριολεκτικά. Πραγματικά, και αγοράζει ένα Lamborghini. Προχωράμε λίγο στο επόμενο για να το δείξουμε. Okay. Έλεγα ότι ο άνθρωπο εδώ πέρα, αν κάποιο ενδιαφέρεται, μπορεί να λάβει την όλη διαδικασία να σου στείλει στην Ελλάδα. Εκτελεσμένα τα πάντα όλα. Okay, δηλαδή μπορείς να μπεις στο site εδώ πέρα. Μπαίνεις, μιλάς μαζί του. Okay, so someone from Greece like can go to your site, choose a car and you can send it in Greece like wherever he, sure. Wherever you are. We'll check with everything. Final. Okay. Can I come to your house in Greece? He will choose the car. Yes. Make the payment. We will send the car to shipping company and send the car for him. Και τώρα πίσω να ρωτιέται. 29 days will be there. Okay, for like for a month. Yeah. Και εμείς θέλει ας πούμε να ελέγχει το αυτοκίνητο, έχουμε εδώ τους μηχανικούς μας, όπως μου έλεγαν και εμένα εδώ πέρα πριν έρθω. Ναι. Είχες πάρει το τσέκο ότι ξέρεις τι αξίζει να έρθεις να το δεις. Ναι. Τα πάντα όλα, άμα κάποιος ενδιαφερθεί μπορεί να τους μοντάρουν τους Έλληνες και οποιονδήποτε από εκεί πέρα από τα δικά μας τα μέρη. Και μετά να ολοκληρωθεί η δουλειά, γιατί πραγματικά θα αξίζει. Δηλαδή αξίζει ακόμα παραπάνω από ό,τι να πας στη Γερμανία. Ναι, με τιμές που παίζει εδώ πέρα. Εδώ πέρα που λέτε αυτοκίνητα στη Γερμανία. Okay, τα στέλνει από εδώ Γερμανία. Από Γερμανία. Για τη Γερμανία μας πουλάνε εμάς Ελλάδα και πάει λέγοντας. Οπότε εδώ πέρα τα παίρνουμε ακόμα πιο φθηνά και από Γερμανία. Πολύ πιο φθηνά. Okay, τέλεια. Τα ακούσατε, νομίζω πήρατε πολλή πληροφορία για σήμερα και ελπίζω όποιος γουστάρει να την αξιοποιήσει γιατί πραγματικά αξίζει. Είδατε τι τιμές παίζουν. Τώρα το πόσο θα αγοραστεί το Huracan δεν θα το αναφέρουμε. Δεν χρειάζεται κιόλας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι γενικά οι τιμές εδώ πέρα είναι στο πάτωμα. Γενικά με οπουδήποτε αλλού, γιατί εδώ πέρα υπάρχει πολύ ποσότητα. Οπότε όσο περισσότερη ποσότητα υπάρχει, τόσο πέφτει και η τιμή. Για την ώρα περιμένουμε, πινακίδες ασφάλεια να περαστεί και το κταίο. Και φύγαμε βόλτα.
Το μωρό είναι έτοιμο. Και μόλις ξύπνησε. Για να δούμε, για να δούμε. Βάλαμε και την 360 πάνω να έχουμε κανένα ωραίο πλανάκι. Σκεφτόμουν να σε βάλω μέσα να μην σε βάλω. Καλό ρίζικο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, με τι ασχολείστε κύριε Γιάννη? Λοιπόν, γενικά ασχολούμαι με το κομμάτι του τουρισμού. Δηλαδή ενοικιάσεις, αλλά ασχολούμαστε με το VIP τουρισμό. Δηλαδή ενοικιάσεις σπηλών, ελικοπτέρων. Οκ, αυτό. Και πάει λέγοντας. Σε τι περιοχές αυτό, χώρες κτλ. Αυτό ξεκίνησα από τη Μύκονο. Καταρχήν πρέπει να ακούμε και το πώς ξεκίνησε. Το backstory, ε. Ναι, νομίζουν τώρα ότι εδώ πέρα σκάσανε τα λεφτά. Ναι, από πουθενά. Έτσι. Ξεκίνησαμε, ας πούμε, από τη νύχτα στην Ελλάδα. Barman Servitor είμαστε. Κορυδαλό κιόλας. Και που έχουμε το μαγαζί. Και κορυδαλό. Κορυδαλό της κλήσεως ο Γιάννης. Παντού, από το 2009. Ακροτήρι, παραγόντα, W, σε πάρα πολλά μαγαζιά Barman. Στη Μύκονο από το 9 επίσης, έχουμε μεγαλώσει στη Μύκονο. Και μέσα στη Μύκονο, τέλος πάντων, μέσα στο μπαρ, πλέξαμε με την βασιλική οικογένεια του Dubai. Οπό, από εκεί πέρα και μετά, το έπιασα εγώ και λέω πάμε να φύγουμε. Εδώ έπιασες την κατάσταση και λες... Πάμε να τις φέρουμε. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, εγώ όπως ξεκίνησα ήμουν μπάρμαν, είχα την βασιλική οικογένεια στο πόστο μου, έβαλα πάρα πολλά τύψη εκείνο το βράδυ. Τους περιποιήθηκα σαν πως εξηγήθηκαν και σαν ελληνική φιλοξενία, τους πήγαμε και στα καλύτερα μέρη του νησιού. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Οι νοικιάσεις, φιλών. Ήταν πολύ πίσω αυτό. Ναι. Δεν υπήρχαν μόνο 30 ταξί. Δεν είναι πολύ πίσω, αλλά λέει η αρχή του ότι έχει γίνει. Όλους, αυτό που σημαίνει τώρα, δηλαδή τότε ήταν αρχή το 16 εκεί. Μπράβο. Εκεί πέρα ήταν το boost που ξεκίνησε η όλη φάση. Δεν πάρει νεράκι να κεράσω το Dubai. Αυτό. Εδώ είναι νερό, εδώ στο Dubai. Δείτε. Εδώ ανοίγω τώρα γιατί. Στα γύρω μα είναι το αυτοκίνητο. Αγίω. Εκεί πέρα είναι το παβέρο. Και πέρα είναι το νεράκι. Εντάξει, ωραίο γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λίγο να πούμε. Κάτσε με κάτσε όμορφα. Απορώ πως κάτι έσω άντως η ώρα μόλις το έχεις πάρει. Εγώ το χοϊδρό σου λέω το έχεις σπάσει. Εντάξει, ε, καλό. Μαλάκα πάει. Για τετρακίνητο, μαλάκα. Μαλάκα πάει, μαλάκα. Και μαμά, ε, μαμά. Και ωραίες αλλαγές. Ναι. Τέλος πάντων, δύο εβδομάδες μετά, δεχτώ, μου παίρνει τηλέφωνο ένας τύπος. Μιλήσατε με την οικογένεια τη συγκεκριμένη. Ερχόμαστε σε λίγο καιρό στην Ελλάδα, ψάχνουμε μια βίλα. Εγώ πριν το 15, δεν είχα ούτε σκούτερ. Καλή ώρα νοικιάζω ένα μηχανικό. Σκάψα ψέματα, δεν νοικιάσα. Πήρα από μια φίλη μου σερβιτόρα, τη λέμε ένα πενιντάρι, και πήγε να ραντρευτε βίλα-βίλα, πόρτα-πόρτα, την πάγα το κουδούνι. Τη έλεγα γεια σα, είμαι ο Γιάννη, είμαι Έλληνα, έχω μεγαλώσει εδώ στο νησί, είμαι πάρα πολλά χρόνια. Δουλεύω στο τάδε μαγαζί. Ξέρω να βρω μια βίλα να νοικιάσω σε έναν πελάτη μου και να πάρω και την ανάλογη προμήθεια. Okay. Πήγα σε 10 σπίτια αδερφέ, έπεσα σε ένα παππού, σε μια γιαγιά εκεί πέρα μου λένε μου θυμίζει τον εγγονό μου, θα σε φτιάξουμε, θα έχουμε 10 βίλες. Και μου δίνουν ουσιαστικά μια βίλα από τις δικές μου τέλος πάντων, που ήταν εννοείται καλύτερη τιμή από το στο booking τότε και το οποιοδήποτε application. Okay. Αυτή είναι η τιμή που στο έδινε αυτός. Είχα και ένα 20%. Μπράβο, φωτιά. Έτσι. Τα λεφτά που έβγαλα από μια ενοικίαση βίλας και ένα αυτοκίνητο ήταν ότι λεφτά έβγαζα εγώ σαν μπάρμαν όλη τη σεζόν, στους 5 μήνες. Οπότε εκεί ήταν το κλικ που σου έδωσε. Οπότε εκεί το έπιασα. Και λες, όπα, τι κάνω. Τι φάση. Οπότε εγώ στο επιτόπου άρχισα να ψάχνω με πώς γίνεται να φύγω προς τα εκεί για να φέρω κόσμο προς τα εδώ. Να έρθεις εδώ του Ντουμπάι για να τους φέρνεις Μύκονο. Ναι, κοίτα, Σαουδική Αραβία που ήταν συγκεκριμένοι πελάτες δεν μπορούσα να πάω. Είναι κλειστή κοινωνία ακόμα και σήμερα. Ενώ Ντουμπάι ήταν ψηλό open όλα. Σηκώθηκα και έφυγα το Σεπτέμβριο. Έψαχνα την άκρη, ήθελα να μπω σε ένα καλό κλαμπ. Έτσι ώστε να τραβάω το καλό κλαμπ εδώ πέρα στους καλύτερους πελάτες. Οπότε ουσιαστικά όταν είδες πώς δουλεύει η φάση, ήρθες στο Dubai, συνέχισε να δουλεύει σε σερβιτόρο για να χτίσει μια πελατεία. Μπράβο. Από το Dubai για να του φέρνει Μύκονο και στη Μύκονο να του νοικιάζει την πελατεία. Δεν είχα έρθει τόσο για τη δουλειά εδώ πέρα που εννοείται. Ναι, για να χτίσει το. Να κάνω το networking. Μπράβο, μπράβο. Όλοι αυτοί οι πελάτες, δηλαδή κάθε τραπέζι στο μαγαζί που εγώ δουλεύα τότε στο Dubai, το πιο φθηνό τραπέζι στο section το δικό μου ήταν 10.000 ευρώ. Οπότε μιλάγαμε για μεγάλου ελληνικού πελάτε. Και αυτοί οι πελάτε είναι αυτοί που παρτώνουν και στη Μύκονο. Ναι. Οπότε okay. Ήρθα εγώ εδώ πέρα, του έλεγα ο Γιάννη από τη Μύκονο. Και έτσι έμεινε το Γιάννη Μύκονο. Γιατί του έλεγα ο Γιάννη από την Ελλάδα, μου έλεγε ο Γιάννη Ελλάδα. Είναι... Πολύ δεν ξέρω. Οπότε να δικαιολογήσουμε και το Instagram που θα το βάλουμε κάπου εδώ πέρα, Γιάννης Μύκονος.
Έτσι συνόσουμε δηλαδή, Γιάννης Μύκονος, Γιάννης Μύκονος. Είμαι ο Γιάννης Μύκονος, δηλαδή όλος ήξερε ότι όταν θα με ακολουθάς στο Instagram, οπότε θα ξαναθυμηθεί να έρθει στη Μύκονο. Γράψε πλάι Γιάννης, θα γράψε πλάι Μύκονος και το εγώ πρώτος, καταλάβει. Μα ανάγκης πολύ έξυπνο, χωρίς πλάκα. Και έτσι και έγινε αδερφέ, όταν κέρδισε και έφτιαχνα ένα βελατοπλόγιο πολύ σωστό, πολύ σοβαρό. Υπήρχε αυτός ο στόχος και να το βγήκε. Okay. Και έτσι και έγινε. Και αφού σταμάτησες από σέρβις εδώ στο Dubai. Εγώ ακόμη την επόμενη χρονιά ξαναγύρισα στο νησί. Όχι, λέω, γύρισε στο νησί, έκανε αυτό που ήταν να κάνει και μετά στο Dubai. Σταμάτησε σερβιτόρο. Δεν σταμάτησα, όχι. Αυτό ήταν 15 πρώτη φορά που ήρθα στο Dubai, δούλεψα σερβιτόρο, ξαναγυρίζω Ελλάδα. Σε ένα Μύκονο και εκεί πάω όλοι στη Μύκονο. Δουλεύω και πρωί για Καλούα, πρώτο σερβιτόρο και βράδυ το Ήρου. Διπλή δουλειά. Έλεγα πουλιών. Πάμε να κάνουμε λεφτά, πάμε να κάνουμε όσο πάει. Απλά μέσα στον πρώτο μήνα, εκείνη τη σεζόν του 2016 ή 2017, δεν θυμάμαι, τα λεφτά που έβαλα στον πρώτο μήνα είχαν ξεφύγει. Που ακόμα και οι μάνατζερ μου λέγανε τώρα γιατί δουλεύει. Απλά φέρνει μα αυτού του πελάτε και του δίνουμε μηνιάτικο και τι προμήθειε από ό,τι χαλάνε. Και εκεί ήταν το τέλο τη δουλειά μου στη νύχτα, α πούμε στην Ελλάδα. Και μετά ασχολήθηκε μόνο. Όχι, μετά τελειώνει τη σεζόν στη Μύκονο και επιστρέφω Dubai. Στο Dubai τότε πάλι παίρνω σαν τα καλύτερα κλαμπ εδώ πέρα, πρώτο σερβιτόρο. Ουσιαστικά σερβιτόρο εδώ πέρα τι έκανα. Εγώ έδινα απλά το μενού και κοίταγα να του πουλάω παραπάνω σαμπάνια, όχι μεγάλη κτλ. Δεν σερβιρά. Έπαιρνε μια παραγγελία και το selling. Δηλαδή το... Πάρα τα backstage του μαγαζιού, τρία τραπέζια τα καλύτερα. Είχα δύο σερβιτόρου κάτω από μένα, βοηθού, που αυτοί έκαναν το σερβιτόριο και εγώ πουλάγα. Αλλά εγώ από τη στιγμή που είχα γυρίσει στο μαγαζί, μέχρι την εποχή που του λέγαμε μπρο, μήκο. Του ξέρει. Οπότε είχε κεφάλαιο. Να μην το φύγει από το μυαλό ότι είμαι από τη Μύκο. Και έτσι γινόταν μπρο. Το 2017 έχω κάνει πραγματικά τόσο ενοικιάσει που εκεί πέρα δεν χρειάστηκε να ψάξω για δουλειά. Είχαν τελειώσει όλα. Τελειώσει και από την νύχτα του Πάη, τελειώσει και από την νύχτα τη Ελλάδα. Και δούλευα μόνο για πάρτι. Και πραγματικά είχε ξεφύγει τόσο πολύ η φάση από στόμα σε στόμα. Οπότε μπορούσα να το ελέγξω. Εκεί ήταν ναι. Το κολλητό μου τότε από τη Σαντορίνη. Και αυτό δούλευε σε πιτόρι τη Σαντορίνη. Και του έλεγα: Απρό, εδώ είναι η φάση. Έλα να ξεκινήσουμε. Και πού ξεκινήσαμε, πήρε ένα Honda HRV αυτό. Ένα Toyota RAV 4 εγώ. Και κάναμε transfer. Transfer σε βασιλική οικογένεια. Με τα RAV. Με τα RAV και με το Honda. Αλλά αδερφέ, γουστάραν. Δεν σου λέει γουστάραν. Πώς το καταφέρει, δηλαδή, από τώρα το λες και πώς γίνεται αυτό, μαλάκα. Πώς γίνεται μια φίλη στη βασιλική οικογένεια να την καταφέρει. Δεν γουστάραν γιατί είχαν ένα ντόπιο εκεί πέρα, να του πηγαίνει στα καλύτερα πράγματα, να μην του τρώνε στα λεφτά. Ποιο σου ένιωσαν τα λεφτά. Αυτή έτσι και έγινε αυτό. Και αυτό ξεκίνησε το membership στην εταιρεία. Οπότε ουσιαστικά η ιδέα που έφτιαξα ήταν να με πληρώνουν με το χρόνο, ένα αλφα ποσό, και εγώ να του δίνω τα πάντα χωρίς προκύθεια. Έτσι ήταν μια κατάσταση που είναι για όλους μας. Οπότε εσύ έπαιρνες το στάνταρ σου, ή σαν να λέμε ένα μισθό κάθε χρόνο, ήξερε ότι αυτό μου γυρίζει τόσο να πέφτει. Ναι, ναι. Okay. Εγώ του δίνω τα πάντα χωρίς την προμήθεια. Θυμάστε αρχή που σου λέγω ότι έπρεπε να την πήλα με 20% προμήθεια. Ναι, εσύ την δίνει. Έκανα μάινους. Εγώ στα τσάμπα. Χοντρική που λέμε, όσο πιο φθηνά γίνεται. Όλες τις πλατφόρμες. Και οποιοδήποτε ανταγωνιστή είχα. Και έτσι γίνεται πλέον, καταλάβες. Πλέον έχει ξεφύγει. Έχει πάρει τη ροή του, πάει στο αυτόματο αυτή η εταιρεία. Η οποία λέγεται. Fiber Luxury. Οκ. Και αυτή είναι τέλεια. Ναι, και πού εδρεύεται αυτή. Αυτή εδρεύεται στο Dubai. Λέω γενικά ότι άνοιξε από εταιρεία από τότε, άνοιξε στο Dubai. Έχουμε και μια οικογένεια. Εντάξει, εννοείται. Μετέπειτα έτσι να μεγαλώσουμε. Οπότε αδερφέ, σίγουρα χρειάστηκε αυτό. Αλλά ο στόχος είναι να μην κυνηγά τα λεφτά, να κυνηγά την επιτυχία. Και τα λεφτά θα έρθουν μαζί. Δεν είναι τέτοιο, ούτε lower, ούτε proficiency, ούτε τίποτα. Μπρο. Εμέτη 2023, πιστεύω αυτά είναι λίγο δευτερεύοντα για να βγάλει λεφτά. Δηλαδή δεν είναι τα απαραίτητα που ήταν πριν 15 χρόνια να έχει πτυχία lower και δεν ξέρω και εγώ τι και να βγάλει λεφτά. Και σήμερα εμένα δεν ισχύει αυτό. Δεν λέμε ότι είναι κακό να τα έχει. Όχι, ρε, ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα προφανώς. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ο τρόπος για να βγάλει λεφτά αυτά. Έτσι. Αυτό να μην πέτρε το μάτι. Να έχει τρέλα και τα λείπει. Δηλαδή θέλει τρέλα. Δηλαδή θα είναι όταν σου πάνε όλα έτσι. Μερικά πράγματα σίγουρα. Δηλαδή θα δώσω ένα 10% στην τύχη. Υπήρξε τύχη ένα 10%. Αλλά όλο το υπόλοιπο το παίρνω στα πόδια μου. Ναι. Υπήρχε ευνοή, αλλά για το να φτάσει που φτάσει δεν χρειάζεσαι μόνο δίχη. Εννοείται. Ώρα, όταν έλεγα στα κολλητάρια μου τότε ότι μάγκε, εγώ φεύγω. Λαούδι, ο κύριο Σίμου, που θα φεύγουν σήμερα το κλουβ. Μου λέγανε μπρο, τι λε, εγώ χαλάρωση. Ένα αυτό που έτσι κάνω. Του έλεγα. Μπορεί να λέω στον τεχνίδι. Του έλεγα την Παναγία, εγώ φεύγω. Το κάνω. Και έτσι και έγινε. Έφυγα, ρε, που λέει, και όντω πίστευε αυτό και το έφυγα. Και μετά από 8 χρόνια. 8 χρόνια, ρε, πριν 8 χρόνια σου λέω ότι είχα σκούτερ. Πριν 5 χρόνια, πολύ... ναι.
Μετά καταφέραμε και ανέβηκαμε το νομίδιο και πήγαμε σε άλλα πράγματα. Λίγο να ακούσουμε εδώ, λίγο. Έχουμε ραντάρ εδώ. Βασικά να πούμε ότι εδώ πέρα έχουμε το GPS. Εδώ έτσι και βαρύσει ραντάρ την καμίσα με τρώμε κλίση επιτόπου. Έχει εδώ. Όχι, δεν έχει. Πρώτα μπορούμε να το για να δούμε λίγο. Το πρόβλημα εδώ στο Ντουμπάι, να πούμε λίγο με τις κλίσεις, είναι ότι έχει παντού κάμερες. Τις βλέπουμε εδώ πέρα, Νάτι. Και έτσι και περάζει στο όριο, έστω και για ένα, σου έρχεται κατευθείαν κλίση. Και η πιο φθηνή κλίση πόσο είναι? Σύντομα 200 ευρώ. 200 ευρώ. Ούτε να σε γράψουν στον δρόμο, να σταματήσουν τροχές, τίποτα. Περνάς την κάμερα και σου έρχεται κλίση στο κινητό κατευθείαν. Μπαμ, 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 μπαμ. Λοιπόν, δείξε λίγο πόσο εύκολα φάμε μια κλίση στο Ντουμπάι. Να φάμε μια κλίση για να δείξουμε το πρόβλημα. Έτσι, ναι, μπαμ, μπαμ. Λοιπόν. Βλέπεις την κάμερα εκεί πέρα. Εκεί. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία. Το περνάς για 5 χιλιόμετρα και σου έρχεται η κλίση. Σε ένα λεπτό νομίζω θα σου έρθει μήνυμα. Κάτσε να δούμε. Πάω στην ακίδα. Το φαγές. Ναι. Το φαγές. Πόσο? 300 δίρχαμ. Δηλαδή 80 ευρώ. Τι τσίπησες, μαλάκα, τι είδατε, σας είπα. Πάμε. Δεν έχει μαλακίες εδώ. Apple Pay, διπλό κλικ. Αυτό ήταν. Έτοιμος. Πρώτη κλίση μέσα σε 10 λεπτά. Θα τις χιλιάσεις. Μια μικρή βολτά. Ευχαριστούμε πολύ που μας εμπιστεύεστε τέτοιο εργαλείο. Θα το διαλύσω τώρα. Λοιπόν, εδώ αλάρμ κλείνουμε. Αυτό είναι. Εδώ είναι τα προγράμματα κόρσα. Ναι. Κάτω. Όχι, άστο. Μουσική, πώς θα μιλώνουμε λίγο ακόμα το εργαλείο. Λοιπόν, περίμετρο, γιατί έχει κάμερα. Όχι, δε. Μη φάμε κι άλλη κλίση. Όχι, δεν ξέρεις. Έχουμε εδώ το... Wow, αλλά κάτι... Τι θέξα από εδώ, ρε. Όχι, δεν πατάω. Έτσι λίγο κατέβασμα να καμπλώσουμε. Πού έχουμε ραντάρ τώρα εδώ, να ξέρουμε. Πατάω. Τι. Λίγο αριστερή λωρίδα. Είναι PlayStation. Ωραία, βάζουμε για αλάρμ. Εδώ είναι αυτή η γνωστή γέφυρα που βλέπω όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Let's go. Μπορούμε να γυρίσουμε. Εδώ είναι ακριβώς να γυρίσεις. Ωραία, τέλεια. Πάμε να το αράξουμε λίγο, να δούμε και το εδώ. Στο δείξαμε το εργαλείο. Στο δείξαμε. Αλλά πριν το κλείσουμε, να δείξουμε ότι μας κάνει συνοδεία και ένα χούρα κανίβο εδώ πέρα πάνω στη γέφυρα που θα κλείσει το βίντεο. Γιατί είναι rental όπως αυτό. Λοιπόν, Δεκέμβρη, 15-17 Δεκεμβρίου. Εδώ με τον κύριο Γιάννη ετοιμάζουμε κάτι πολύ σοβαρό. Όποιος είναι από Θεσσαλονίκη απλά. Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Με supercar. Ετοιμάζουμε ένα rally το οποίο θα ξεκινήσει από Αθήνα. Θα φτάσουμε Θεσσαλονίκη. Θα μείνουμε 2 μέρες εκεί. Θα συμμετέχουν μόνο supercars. Θα κάνουμε για μια στάση μάλλον. Μια στάση μάλλον Λάρισα. Και γενικά θα σας δώσουμε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες κατά το που ξεχάσω πάνω μου. Σιγά σιγά μέσω Instagram και μέσω στο σελίδα που έχουμε φτιάξει ή μέσω από το Instagram του Γιάννη θα μπορείτε να δείτε πολλά πράγματα. Και θα τους τρελάνουμε λίγο αυτό. Ναι, ρε, αδερφέ, εκεί θα γίνει η φάση. Εκεί θα γίνει τρελή φάση. Και να πούμε ότι το εργαλείο εδώ πέρα θα είναι μαζί μας σε αυτό το ράλι που διοργανώνουμε.
15-17 Δεκεμβρίου. Και γενικά θα το βλέπετε στην Ελλάδα, γιατί ο Γιάννης από εδώ πέρα θα το φέρει Ελλάδα. Όπου θα το βλέπετε συχνά πυκνά σε πολλά vlogs. Εδώ, ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη με το εργαλείο του. Θα τον ξαναδείτε σύντομα. Την αγάπη μου. Και το επόμενο βίντεο την άλλη Κυριακή είναι το Supercar Showroom που δεν φαντάζεστε τι έχει να δείτε μέσα. Μην το χάσετε. Την αγάπη μου.